Με τον Υπουργό Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη εδώ και λίγες ημέρες, τον κύριο Πάνο Σκουρουλέτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και σε εσάς. Μια σημαντική μέρα για εσάς, Βαγγέλη. Ναι, πριν φτάσουμε στη σημερινή μέρα, εννοούμε δηλαδή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη και βεβαίως τις ανακοινώσεις που περιμένουμε για να δούμε για την αναβάθμιση του θεσμού. Χθες ο αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβέρνησης. Ζήτησε μάλιστα εκλογές εδώ και τώρα, δηλαδή προκήρυξη εκλογών 20 Αυγούστου, σε μερικές μέρες, άρα διενέργεια εθνικών εκλογών περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα το σχολείο σας, κύριε Σκουρουλέτη. Είναι είδηση αυτό. Ποια είναι, το λέω. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν θυμάμαι καλά, 3-4 μήνες μετά το Σεπτέμβριο του 2015 ζητάει εκλογές. Κατά συνέπεια πλέον δεν νομίζω ότι προκαλεί εντύπωση αν ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει εκλογές. Είναι κάτι πλέον το οποίο έχει υποκαταστήσει όλη την πολιτική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Εκλογές, εκλογές. Αν μάλιστα κρίνω και με βάση τα τελευταία, τα τραγικά γεγονότα, τις τοποθετήσεις εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα ότι επιβεβαιώνει τελικά μια πολιτική παρουσία που δεν την τιμά. Για παράδειγμα, πριν από 2 μέρες που έγινε η αντικατάσταση του γραμματέα της πολιτικής προστασίας, βγήκε μέσα σε λίγες ώρες και είπε να παραιτηθεί ο γραμματέας της πολιτικής προστασίας. Τοποθετήσεις οι οποίες είναι ανερμάτιστες και το μόνο που δείχνουν είναι μια διάθεση ισοπεδωτικής προσέγγισης στο οτιδήποτε. Δυστυχώς, χωρίς εν πάση περιπτώσει καμιά διάθεση έτσι εμπάθειας, ούτε θεωρώ ότι είναι το μείζον, αλλά ο τρόπος που πολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι και ανακόλουθος, θα έλεγε κανείς, με τις σταθερές αυτού του κόμματος. Τσαλαβουτάει προς τα ακροδεξιά, δεν έχει έναν συνεκτικό προγραμματικό λόγο. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι πρόκειται, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος αυτός ο όρος, για την πιο μη χρήσιμη αντιπολίτευση που έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες ο τόπος. Σας κατηγόρησε όμως, δεν λέω εσάς προσωπικά, συνολικά την κυβέρνηση, σας κατηγόρησε όμως ότι και καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές, ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν απροετοίμαστος, ότι αλλάζεται τον κύριο Τόσκα ενώ όλα πήγαιναν καλά, αλλάζεται την ηγεσία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ όλα έγιναν καλά, και το επιχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη νομίζω ακούγεται λογικό πάντως, είναι ότι εφόσον όλα πήγαιναν καλά, τι στο καλό κακό έκαναν οι άνθρωποι για να τους αλλάξετε? Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο θα συμβαίνει, κύριε Υπουργέ? Είναι άλλη πραγματικότητα και άλλη εικονική πραγματικότητα έτσι πως επιχειρείται να προσεγγιστεί, είτε από μια μερίδα μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και η εικόνα που θέλει η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζει. Κανείς δεν είπε και δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί μετά από ένα τόσο μεγάλο αριθμό απολειών ότι τα πράγματα πήγαν καλά. Νομίζω ότι από τότε 24 ώρα έγινε αυτό. Την ευθύνη την έχει κυρίως η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Η ευθύνη είναι μια υπόθεση η οποία έχει πάρα πολλές πλευρές. Απλώς η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία ανέλαβε τις δικές της ευθύνες. Από την άλλη μεριά δεν έχω την να αναλαμβάνουν. Τι δεν πήγε καλά? Δεν μπορεί δηλαδή, προσέξτε να δείτε, δεν μπορεί να αποτελεί πανευρωπαϊκό οικιστικό παράδοξο φαινόμενο αυτό που υπάρχει στο ΜΑΤΙ. Αυτό που υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να μην συζητήσουμε για τη Χαλκιδική. Και που είναι τη Χαλκιδική, το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί γιατί δεν παρεμβαίνετε? Πρέπει να περάσουμε. Μισό λεπτό. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι το αποτύπωμα ενός μοντέλου στρεβλού ανάπτυξης πάνω στο οποίο αναπαρήγαγαν την πολιτική τους εξουσία τα κόμματα τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το αποτύπωμα του ρουσφετιού, το κλείνω το μάτι στην μικρή κατά παρέκκληση δόμηση, το λέω ευγενικά, παράνομη δηλαδή, επί της ουσίας. Βασίζω ένα μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 50 και του 60 στην καθεοντίποτε τρόπο αντιπαροχή, με όλα αυτά τα εκτρώματα, τα πολεοδομικά που έχουν υπάρξει στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων, και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η αναφορά
σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την αιτία που οδήγησε στην αναποτελεσματικότητα ενός σχεδίου, δηλαδή αυτό το οικιστικό έκτρωμα, είναι αντιπερισπασμός. Από εκεί και πέρα, κύριε... Είναι αντιπερισπασμός. Ναι. Και σας ρωτάω, αυτό δείχνει σεβασμό στους νεκρούς? Είναι σεβασμός όταν τρέχαν άνθρωποι να σωθούν και βρίσκανε μπροστά τους φράχτες, τυφλούς δρόμους? Όταν δεν υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος, δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι? Όταν αυτό έγινε στο όνομα Τίνος? Όσοι έχουν περπατήσει στις πόλεις, στις γειτονιές, στους δρόμους του υπολείπου Αττικής, ξέρουν πως επί δεκαετίες βουλευτές και πολιτευτές βγαίνανε και εκλεγόντουσαν στο ελληνικό κοινοβούλιο, τάζοντας τέτοιου είδους, ας πούμε, μικρά και μεγάλα ρουσφέτια, κάνοντας πράξη. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι αυτά. Δεν λέω ότι μπορούμε να εξηγήσουμε μόνο στη βάση αυτής της πραγματικότητας. Ακριβώς αυτό ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω. Ότι δεδομένου ότι υπάρχουν αυτού του είδους τα οικιστικά μοντέλα ως πραγματικότητα στην Ελλάδα, στην Αττική. Αλλά... αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να έχουμε 90 νεκρούς. Προφανώς. Κάτι δεν πήγε καλά. Προφανώς και δεν είχαμε. Καλά. Και 23 Ιουλίου του 2018. Πήγαν όλα καλά. Και δεν είχαμε σε άλλες πυρκαγιές τόσες πολλές απώλειες. Αλλά ποτέ άλλοτε όμως δεν είχαμε 120 χιλιόμετρα ανέμους, αυτής της φοράς, δυτικούς ανέμους, πράγμα πάρα πολύ σπάνιο, όπως λέει το αστεροσκοπείο, δεν το λέμε εμείς. Οι επιστημονικοί οργανισμοί το λένε. Και γι' αυτό σας κατηγόρησαν. Για τους ανέμους. Ναι, θα σας πω τι εννοώ, ότι χρησιμοποιείται ένα παλιότερο επιχείρημα για το στρατικό άνεμο. Μα δεν είναι αυτό. Διότι όλοι γνωρίζουν. Δηλαδή, γυρίστε σήμερα στις 8 με 9 στα δελτία ειδήσεων για να δείτε τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Η Ευρώπη φλέγεται στην κυριολεξία. Θα έρθουμε εμείς λοιπόν να πούμε ότι είναι κατασκεύασμα της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των κλιματικών αλλαγών για να δικαιολογήσουμε την τραγική έκφαση? Δεν το είπε κανείς αυτό. Δεν το είπε. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί, με πολλούς τρόπους, δημιουργούν μια τέτοια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ότι είναι από προσανατολιστικό που μιλάμε σήμερα για την ανάγκη αναδιοργάνωσης της πολιτικής προστασίας, ότι είναι από προσανατολιστικό το να μιλήσουμε το πώς έχουν χτιστεί οι πόλεις μας. Δεν είναι έτσι. Είναι βασικές πλευρές αυτής της κατάστασης που βιώσαμε, αυτής της τραγικής κατάστασης. Που, επαναλαμβάνω, ο συνδυασμός αυτών των συνθήκων καθιστούσαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό το οποιοδήποτε σχέδιο. Υπήρχαν καθυστερήσεις. Θα τις δούμε, διερευνώνται. Αλλά σας λέω για άλλη μια φορά. Το πυροσβεστικό σώμα, η ελληνική αστυνομία, η πολιτική προστασία και κυρίως η κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες τις ανέλαβε. Και αντιλήφθηκε ότι την επόμενη μέρα. Μια περίεργη αμηχανία. Αν μου επιτρέπετε, με μια περίεργη αμηχανία. Αμηχανία γιατί? Διότι υπήρξε σε έναν πρωτόγνωρο χρόνο για τα ελληνικά δεδομένα καταγραφή όλων των πυρόπληκτων οικημάτων. Ότι στήθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να αποζημιώνει με βάση τι προέβλεπε ο νόμος αλλά και τις έκτακτες ενισχύσεις αυτούς τους συνανθρώπους μας που βίωσαν τραγικές στιγμές. Έχετε ξαναδεί δηλαδή πολλές φορές την ελληνική πολιτεία τις προηγούμενες δεκαετίες να αντιδρά με τον παρόμοιο τρόπο? Εγώ δεν σας λέω ότι τα πράγματα είναι όλα πήγανε όπως θα έπρεπε. Το αντίθετο. Αλλά ας αφήσουμε αυτή τη στιγμή να αναζητούμε από διοπομπαίους τράγους, ας καθίσουμε κάτω να σκύψουμε στις βαθύτερες αιτίες του ζητήματος. Η απάντηση πάνω στο θέμα των αιτιών σχετίζεται και με σημερινά ζητήματα, αλλά και με ζητήματα από το χθες. Ας τα αξιολογήσουμε το καθένα, ποιος είναι ο βαθμός βαρύτητας της κάθε αιτίας που οδηγήσανε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται λίγο σεμνότητα και σεβασμό στους ανθρώπους μας, οι οποίοι φύγανε και δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Κύριε Υπουργέ, σας παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή και κρατώ πολλές από τις εκφράσεις σας. Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι οι επιστήμονες δεν διαφωνούν σε αυτά που λέτε. Ενισχυτικές των δηλώσεων σας είναι οι επιστημονικές απόψεις. Τότε γιατί καθαιρέθηκαν οι δύο αρχηγοί? Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι στον συγκεκριμένο τομέα, τον τομέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, όταν φεύγει ο Υπουργός, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και οι επικεφαλής των αντίστοιχων σωμάτων. Επειδή ήταν επιλογές του, απλώς επειδή ήταν επιλογές του, ή επειδή είναι ο καταμερισμός των ευθυνών σε μια κάθετη... Σας είπα κάτι πριν. Δεν θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη ώρα,
τουλάχιστον στο επίπεδο των αξιωματικών, των ηγεσιών των δύο σωμάτων, του περισβεστικού σώματος ή της ελληνικής αστυνομίας, να αναζητήσουμε από το υπεμπέους τράγους εξηλαστήρια θύματα. Κάτι τέτοιο θα ήταν και άδικο. Βεβαίως η απόδοση των ευθυνών πρέπει να γίνει με τον πιο τεκμηριωμένο τρόπο. Αλλά σήμερα υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε και το φρόνημα αυτών των δύο σωμάτων και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα δεν σημαίνει ότι ό,τι είχε γίνει πριν είναι για πέταμα. Και αυτό αφορά και πρόσωπα. Η επόμενη μέρα, για να περάσουμε στην επόμενη μέρα, ανέδειξε την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο θεσμός της της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, ο θεσμός της προστασίας, της πολιτικής προστασίας. Έχουμε ένα παράδειγμα που είναι η Ιταλία, που είναι επί 8 χρόνια ένας επικεφαλής, περνάνε πολλές κυβερνήσεις, παραμένει ο ίδιος, αυτός έχει όλη την ευθύνη και μιλάει απευθείας μόνο με τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Πάμε σε αυτό το μοντέλο. Το παράδειγμα της Ιταλίας χαρακτηρίζεται ένα από τα πετυχημένα παράδειγμα. Γι' αυτό το είπα, μου επιτρέπετε, ναι. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γαλλία πρόσφατα έκανε και αυτή έναν επανασχεδιασμό στα ζητήματα αυτά. Εμείς πρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε καλή πρακτική υπάρχει από αυτά τα μοντέλα και να την προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Διότι υπάρχουν ελληνικές ιδιομορφίες. Δεν είναι. Υπάρχει... Ποιες, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι, επειδή σήμερα θα ανακοινώσετε πράγματα, ότι αυτό που λέτε πρέπει να το έχετε κάνει ήδη, υποθέτω. Βεβαίως, βεβαίως, και θα σας έλεγα ποια είναι οι καταλήτες, οι αμυγός ελληνικοί που δίνουν το... Θα σας έλεγα και το εξής, ότι η δουλειά που θα παρουσιαστεί σήμερα, παρόλο ότι επιταχύνθηκε και ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, είναι μια δουλειά που ήδη είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ένα κέντρο έρευνας ασφάλειας το οποίο λειτουργεί μετά το 2004 στη χώρα μας. Και μάλιστα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία ως τεχνογνωσία την έχει πουλήσει και σε άλλες χώρες. Το πρόσφατα στους Ολυμπιακούς της Κίνας είχαν πάρει τεχνογνωσία από αυτό το κέντρο. Μην κοιτάτε, θα μου πείτε, μα καλά, είχαμε τεχνογνωσία, την πουλάμε αλλού και δεν την εφαρμόζουμε. Βέβαια, σας το πούμε. Σας έλεγα, αναζητήστε την οικονομική κρίση, αναζητήστε τα μνημόνια για να αντιληφθούμε πόσο πίσω γύρισε η χώρα μας μετά το 2010. Κύριε Σκουρλέτη, αυτό ήταν μια τράπεζα γνώσεων, σωστά. Τράπεζα γνώσεων, οι γνώσεις όμως για να στηριχθούν θέλουν πόρους. Προϋποθέτουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να στηριχθούν. Τους έκοψαν δηλαδή, αυτό μας αποκαλύπτεται τώρα. Γιατί αμφιβάλλεται ότι η δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών δεν λειτουργήσε ισοπεδωτικά, τα ξέρετε από τα ρεπορτάζ. Διαβάζαμε το πρωί ότι 500 πυροσβέστες είναι στα αεροδρόμια τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, το ξέρω, αλλά μια και συζητάμε για τη στελέχωση. Όχι, αυτό είναι και επειδή κάτι κάθε άλλο... φορά βγαίνει ο λογαριασμός μετά από κάθε καταστροφή, έτσι δεν είναι, βγαίνει το διατάστα. Θα σας έλεγα το εξής. Δεν είναι το πρόβλημα του πυροσβεστικού σώματος σε γενικές γραμμές ο μειωμένος αριθμός πυροσβεστών. Αν κοιτάξετε και την αναλογία με άλλες χώρες θα δείτε ότι βρισκόμαστε πολύ πάνω από τον μέσο όρο. Σημασία έχει τα μέσα να δούμε. Να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό, στην αναβάθμιση του θεσμού. Είπατε ότι παίρνετε πολλά παραδείγματα από διάφορες χώρες και κυρίως από τους ανθρώπους που έχουν χειριστεί αυτή την υπόθεση από το 2004 και μετά. Μας αποκαλύψατε ότι ουσιαστικά διακόπηκε η έρευνά τους. Όχι, θέλω να πω ότι ήταν σε φάση της ολοκλήρωσης αυτό το σχέδιο, που ούτως ή άλλως θα παρουσιαζόταν στις αρχές του επόμενου χρόνου. Προφανώς επισπεύθηκε και κάτω από την σκιά των τελευταίων τραγικών γεγονότων. Αλλά να σταθούμε λίγο στη φιλοσοφία της προτάσης. Αυτό θέλουμε. Εκείνο το οποίο επιχειρείται και με βάση την εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών είναι να μπορέσουμε να παντρέψουμε αυτή την εμπειρία από την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιών, αντιμετώπισης σεισμών, πλημμύρων κτλ. Με την διάσπαρτη επιστημονική γνώση που υπάρχει σε μια σειρά από οργανισμούς, Ινστιτούτα σήμερα στη χώρα μας. Δηλαδή το αστεροσκοπείο, η ΕΜΗ, το κέντρο της οργανισμός αντισεισμικής προστασίας, όλα αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια υποδειγματική ερευνητική δουλειά και κάτι παραπάνω, πως έχει παντρευτεί έτσι στο πλαίσιο μιας ενός ενιαίου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Να σας πω, βάλω και μια άλλη παράμετρο. Είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλο αριθμό ενστόλων.
αν κοιτάξετε πόσους απασχολούμε, ο ελληνικός στρατός είναι από τους μεγαλύτερους αναλογικά με τον πληθυσμό της. Αυτή λοιπόν η υποδομή, οι περισσότεροι από αυτούς, ένα πολύ μεγάλος αριθμός, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι, εκπαιδευμένοι. Προφανώς πρέπει να δούμε έναν οργανικό τρόπο αξιοποίησής τους σε τέτοιες καταστάσεις. Αν έχετε δει τα σημερινά θερμά επεισόδια πολεμικά, πολλές φορές, τουλάχιστον στις χώρες του πρώτου κόσμου, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάω για χώρες όπου η πόλεμη είναι ένα διαρκές φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, έχουμε απώλειες πολύ λιγότερες από 92 νεκρούς. Κύριε Υπουργέ, μπαίνει και ο στρατός στην ιστορία λοιπόν, της... Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ένα σύστημα πώς ένα εκπαιδευμένο προσωπικό στρατιωτικό στις δεδομένες συνθήκες θα ξέρει τι να κάνει και πώς να συνδράμει στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. Άρα το καινούριο σχέδιο που θα παρουσιάσει θα παίρνει όλους τους ένστολους και το στρατό σε κάποιες περιπτώσεις. Μισό λεπτό, δεν είπα ούτε όλους τους ένστολους, το λιμενικό, ας πούμε, δεν μπορεί ούτε, να μην συμμετέχει. Ούτε είπα ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πάνε υπό τις διαταγές του διοικητή της πολιτικής προστασίας. Προφανώς δεν θα πάνε. Θα λέγεται. Αλλά παράλληλα όμως κάποιες ειδικευμένες μονάδες θα πρέπει με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν εκείνη την στιγμή. Και ταυτόχρονα να δούμε και πώς πιστοποιούμε και αξιοποιούμε αυτές τις χιλιάδες εθελοντές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Άνθρωποι οι οποίοι με δικά τους μέσα, με δικό τους εξοπλισμό θέλουν να προσφέρουν, αλλά που και αυτοί νομίζω παραμένουν αναξιοποίητοι. Είναι πάρα πολλά πράγματα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε λίγες ώρες από τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι θα αποτελεί πραγματικά ένα ποιοτικό βήμα. Αυτονομείται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας? Μιλάμε περισσότερο για την δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα, ο οποίος θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και που μέσα σε αυτόν θα συναρθρώνεται η δουλειά όλων των προηγούμενων οργανισμών και διαθέσιμων μέσων που σας περιέγραψα. Ήδη όμως έχετε δεχθεί μια σφοδρή επίθεση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την τοποθέτηση του νέου Γενικού Γραμματέα. Το σχολίασα νομίζω και πριν. Δηλαδή δεν έχω δει πιο σαχλό πράγμα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος μόλις αναλαμβάνει, το μόνο που να έχει να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία ως πρόταση σήμερα είναι παραιτηθείτε. Τι να πω, δηλαδή πρόκειται για ένα. Ας μην το χαρακτηρίσω. Ωραία, να ξαναγυρίσουμε λίγο. Αντιλαμβανόμαστε ότι περιμένουμε όλοι τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δεν σας πιέζουμε για περισσότερες αποκαλύψεις. Νομίζω ότι την ευθύνη την έχει κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας επί αυτού του ζητήματος. Να γυρίσουμε λίγο στην πολιτική. Θα το διαβάσατε κι εσείς με τίτλους. Θα το είδατε ενδεχομένως ως ερμηνεία ότι η καταστροφική πυρκαγιά πέραν των όλων άλλων έκαψε ουσιαστικά και τα φτερά αυτής της κυβέρνησης. Με την έννοια το ότι ήταν τελείως διαφορετικό το πολιτικό κλίμα την Κυριακή το βράδυ και τελείως διαφορετική πορεία υπάρχει πια για την κυβέρνηση. Προσέχετε να δείτε. Με πραγματικούς όρους μιλάμε. Όταν μιλάμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βιώνουμε μια φάση μιας εθνικής τραγωδίας. Αυτό προφανώς βαραίνει καταλυτικά στη συνείδηση, στο μυαλό κάθε πολίτη. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτύπωμα αυτό στην πολιτική ζωή. Εκείνο νομίζω το οποίο οφείλουμε τουλάχιστον να κάνουμε όσοι κατέχουμε κάποιες θέσεις ευθύνης είναι να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να μειώσουμε τις αιτίες και τους λόγους που οδηγήσανε σε αυτή την κατάληξη. Αλλάζουν οι πολιτικοί σχεδιασμοί ωστόσο? Αναμφίβολα επηρεάζονται. Αλλά θα σας έλεγα ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης που είναι η εξάντληση της τετραετίας, άρα δηλαδή οι εκλογές το 2019, παραμένει. Για πάρα πολλούς το λόγους... Το Σεπτέμβριο εννοείται το 2019. Το Σεπτέμβριο, πότε είπα? Είπατε το 2019. Το Σεπτέμβριο. Το 2000 δεν είπα κάτι λάθος, απλώς δεν το προσδιορίσα το μήνα. Καλά, καλά. Γι' αυτό ρωτώ, γιατί. Δεν μπορούσα να πούνε εκλογές. Είναι προεκλογικό έτος το 2019. Λοιπόν, παραμένει αυτός ο στόχος. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας οδηγούν σε μια τέτοια επιλογή. Και θα έλεγα πρώτα και κύρια οι μεγάλες δυνατότητες που παρουσιάζονται
με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για πρώτη φορά ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα μετά το 2010. Αυτό δεν μπορεί να το απομειώνει κανείς, ούτε να το υποτιμά. Υπάρχουν νέες δυνατότητες, υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την, όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως οικονομία και ως κοινωνία, αυτή τη νέα περίοδο. Λένε πολλοί ότι ένα από τα κρίσιμα μεγέθη για την πορεία της κυβερνήσεως είναι και η υπόθεση των συντάξεων, της μείωσης των συντάξεων, κύριε Υπουργέ. Αν το πετύχει η κυβέρνηση, αποκτά ένα διαφορετικό πολιτικό αέρα. Αν δεν το πετύχει, είναι αναγκασμένη με μαθηματικά βήματα να πάμε σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Προσέξτε, όταν μιλάμε για νέες δυνατότητες, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες? Ότι η πορεία της οικονομίας, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων με βάση τις δεσμεύσεις της χώρας και μέχρι τώρα εντός του προγράμματος αλλά και για τα επόμενα χρόνια, έχει φανεί ότι είναι κάτι ρεαλιστικό, εφικτό. Τα έχουμε μέχρι τώρα καταφέρει. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε διαφορετικά περιθώρια κινήσεων. Αυτές είναι οι νέες δυνατότητες. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα σας έλεγα ότι όταν έχουμε κατορθώσει να είμαστε συνεπείς ως προς τις δεσμεύσεις μας που έχουμε αναλάβει έναντι των δανειστών μας. Ποιος είναι ο λόγος να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαμε συμφωνήσει μαζί τους σε μια άλλη φάση όταν ήταν ερωτηματικό αν θα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και αναφέρομαι στους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τα οποία σήμερα το γραφείο πρέπει... Είναι δίκαιο, νομίζω, να επανεξετάσουμε τα μια σειρά ψηφισμένα μέτρα τα οποία είναι να εφαρμοστούν από 1η-1η του 2019, από τη στιγμή που δεν φαίνεται η μη εφαρμογή τους, και αυτό αφορά τις συντάξεις, αφορά το αφορολόγητο, από τη στιγμή που η μη εφαρμογή τους δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των πρωτογενών πλονασμάτων που έχουμε δεσμευτεί. Τα οποία σήμερα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής χθες τα χαρακτηρίζει και κάπως ευάλωτο. Έτσι το είδατε, να υποθέσω. Χωρίς να αμφισβητεί όμως αυτό που σας λέω. Θα σας έλεγα ότι είναι μια εκτίμηση από μεριάς του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής. Θα μπορούσα να σας την παραβάλω μια σειρά άλλες δηλώσεις και εκτιμήσεις όπου μιλάνε για πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και πραγματικά περιθώρια άσκησης μιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα μέτρων, άρα της μη τελικά εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Νομίζω ότι επιβάλλεται, μας το θέτει η ίδια η κοινωνία ως ελληνική ανάγκη και κυρίως οι χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, να το επανεξετάσουμε, να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες και να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο από τη στιγμή που δεν απειλεί αυτό που σας είπα πριν, τους συγκεκριμένους στόχους που υπάρχουν για την ελληνική κοινωνία. Αναφερθήκατε στην ωριμότητα της κοινωνίας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας και μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Η κοινωνία νομίζω ότι σε μερικά ζητήματα έχει ξεπεράσει και εμάς δημοσιογράφους και εσάς πολιτικούς. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο όρημη από πολλούς υπεύθυνους όσον αφορά το γκρέμισμα των αυθαιρέτων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε εις Έλληνα αυτή τη στιγμή που να υποστήριζε το αντίστροφο όσον αφορά την κοινωνία. Εκτός ενδεχομένως με αυτούς που έχουν αυθαιρετήσει ή εν πάση περιπτώσει με αυτά τα συμφέροντα που έχουν κερδοσκοπήσει όλα τα τελευταία χρόνια στη βάση αυτής της αυθαιρεσίας. Γιατί κάποιοι έχουν κερδίσει, έτσι δεν είναι? Τα οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν αποστεί της υπεράσπισης των κεκτημένων τους όλο αυτό το διάστημα. Άρα εννοώ ότι πρέπει να έχετε προετοιμαστεί, υποθέτω, και για τις ανάλογες αντιδράσεις και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο πολιτικής αξιοποίησης αυτού του θέματος. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ερώτημά μου ήταν διτό. Καταρχήν, η κυβέρνηση θα κριθεί από την ιστορία με τα αυθαίρετα αν πραγματικά θα υλοποιήσει τις αποφάσεις της. Δηλαδή, το πρώτο και κύριο, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, γκρέμισμα 3.200 αυθαιρέτων στην Αττική, γιατί και βλέπω σήμερα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα περί Χαλκιδικής κτλ. Το δεύτερο όμως είναι, εάν θα βρεθείτε αντιμέτωποι
με ανθρώπους να αλυσοδένονται μπροστά στα σπίτια τους τα αυθαίρετα. Εκεί τι θα κάνετε? Προσέξτε να δείτε. Γι' αυτό, μιλήσατε για την όρημη κοινωνία. Θεωρώ ότι μιλάμε για μια επιλογή που εμπεριέχει και το στοιχείο της σύγκρουσης με όσους αντιδράσουν σε αυτό το οποίο, από ό,τι φαίνεται, αποτελεί ένα πλειοψηφικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς, θα έλεγα, μέσα από την τελευταία εθνική τραγωδία, δεν ήταν ανάγκη να το περάσουμε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη τέτοιου είδους αλλαγών, τέτοιου είδους τομών, στον τρόπο της χωροταξίας, του δομημένου περιβάλλοντος, άρα και της ανάγκης να υπάρξει μία ρήξη με αυτές τις λογικές. Και εδώ, ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πολιτικό και ολέθριο, θα έλεγα, σφάλμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσπαθεί να προσπεράσει αυτό το ζήτημα. Προσπαθεί να προσπεράσει. Δεν ξέρω πόσο ακούσατε τις προηγούμενες μέρες διάφορους βουλευτές, επώνυμους βουλευτές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι μάλιστα φέραν και παράδειγμα λέγοντας: μα καλά, και ο οδός Σούτσου στους Αμπελόκηπους κάποια στιγμή ήταν ρέμα. Δεν σημαίνει ότι δεν έγινε ο δρόμος. Προσέχτε. Πάνε και συγκρίνουν έτσι την Αθήνα πως ήταν πριν μερικές δεκαετίες. Παραγνωρίζουν βεβαίως την ανάγκη ή, εν πάση περιπτώσει, το θέτουν σε μια διαφορετική βάση. Προφανώς της οικιστικής επέκτασης, της κάλυψης στεγαστικών αναγκών, αλλά στη βάση ενός σχεδίου. Όχι στη βάση μιας άναρχης δόμησης, η οποία τελικά κλείνει το μάτι σε κάποιους ημετέρους, έτσι ώστε να καρπώνονται και πολιτικά κέρδη μέσα από αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ της μικροαυθαιρεσίας και της πολιτικής εξουσίας. Μη μου πείτε ότι δεν είναι βασική πλευρά του πολιτικού συστήματος όπως το γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Προφανώς δεν αλλάζεται από μια μέρα στην άλλη. Αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να βάλουμε, είναι η ευκαιρία, είναι η στιγμή να βάλουμε τις βάσεις για μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αρκετοί συνάδελφοί σας, όταν τους ρωτήσαμε γιατί υπήρξε αυτή, είστε 3,5 χρόνια στην κυβέρνηση, μια καθυστέρηση σε επίπεδο θεσμικών παρεμβάσεων. Δεν υπήρξε. Και να σας πω τώρα. Να ολοκληρώσω. Απέδωσαν αυτή την καθυστέρηση, και δεν εννοώ μόνο σε αυτό το πεδίο, στο ότι σας απορρόφησε πάρα πολύ το δημοσιονομικό κομμάτι, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο με τις μνημονιακές υποχρεώσεις, και υπήρξε μια παραμέληση αυτή τη ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που ήταν και η λιδία λίθος πολιτική σας προεκλογικά. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Εν μέρη το συμμερίζουμε, διότι οι μνημονιακές πολιτικές αποτελέσανε έναν παράγοντα ο οποίος άλλαξε τα πάντα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στο πεδίο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Ήμασταν μια χώρα με περιορισμένες δυνατότητες, υποκυδαιμονία, περιορισμένης, θα έλεγα, εθνικής κυριαρχίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για σκεφτείτε, ας πούμε, πόσες κρίσιμες αποφάσεις περνόντουσαν έξω από την χώρα και πέρα από την αρχιτεκτονική του σημερινού κόσμου, έτσι, που γιατί σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον γνωρίζουμε ότι αυτός ο περιορισμός της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας, όπως τον γνωρίσαμε άλλες δεκαετίες, πλέον προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν χώρες σαν την Ελλάδα που συνανήκουν με επιλογή τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ περισσότερο όταν στα πλαίσια του σημερινού παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού οι αγορές είναι αυτές οι οποίες επιβάλλουν τις λύσεις τους. Τα γνωρίζουμε αυτά. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε κάτι για πολύ ακραίο αυτό που έζησε η χώρα μετά το 2010. Προφανώς, λοιπόν, η παρουσία, η ύπαρξη αυτών των πολιτικών δημιουργήσαν πολλές στρεβλώσεις του είδους. Αλλά όμως, εγώ θέλω να σας πω κάποια πράγματα που δεν μπορέσαμε να τα επικοινωνήσουμε και γίναν πράξη αυτά τα χρόνια. Ο τελευταίος νόμος για το δομημένο περιβάλλον, αυτόν που προσπαθεί η αντιπολίτευση να πει και εσείς ψηφίσατε νόμο για τα αυθαίρετα, δεν είναι έτσι. Έχει βασικές τομές. Βασική τομή σε σχέση με τον μηχανισμό εποπτείας και γκρεμίσματος των αυθαιρέτων. Τα παίρνει από τις σημερινές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Αυτό είναι νόμος εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έγινε τώρα. Οι οποίες αποδειχθήκαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο και ιδρύει τα παρατηρητήρια δόμησης στο πλαίσιο των αιρετών περιφερειών και ήμασταν τώρα στη φάση της συγκρότησης αυτών των. Ήμασταν, όχι τώρα, από προηγουμένως. Έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος, τον είχα επεξεργαστεί όταν ήμουνα και εγώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον ολοκλήρωσε
ο Γιώργος Σταθάκης μαζί με τον Σοκράτη το Φάμελο. Είναι νόμος του κράτους από την προηγούμενη χρονιά και αποτελεί μια μεγάλη τομή στα ζητήματα του δεδομένου περιβάλλοντος. Πλέον η εποπτεία και ο έλεγχος για τη νομιμότητα των κτηρίων έχει φύγει με βάση αυτό το νόμο από τους Δήμους και έχει περάσει σε αυτά τα παρατηρητήρια δόμησης. Οι Δήμοι πια έχουν μόνο την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και τίποτα άλλο. Αυτές όλες. Και τα παρατηρητήρια δόμησης σε ποιο φορέα? Στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Και αυτά τα παρατηρητήρια δόμησης θα έχουν και την ευθύνη το να γκρεμίζουν αυθαίρετα. Έβαλε μία μπάρα μετά τα αυθαίρετα από το 2011 και λέει δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Καθόλου ένα τρόπο δεν μπορεί να νομιμοποιήσεις ένα αυθαίρετο μετά το 2011. Έβαλε τέτοια πρόστιμα για τα αυθαίρετα που παρακαλάνε αυθαιρετούχοι να πάνε να τα γκρεμίσουν μόνοι τους παρά να τρέχουν διότι πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία και τους μπλοκάρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά γίνανε επί των ημερών μας. Άσχετα, εάν δυστυχώς σε αυτό το μηντιακό τοπίο πολλά πράγματα ψαλιδίζονται. Δεν περιμένει ευτυχώς ο κόσμος και έχει δείξει ότι έχει ξεπεράσει, έχει χειραφετηθεί από την επίσημη ενημέρωση για να διαμορφώσει άποψη για τα πράγματα. Δεν φτάνει πάντα οι δημοσιογράφοι, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί που εκτελούν συμβόλαια. Για δημοσιογράφους μιλάμε. Αυτούς να τους σεβαστούμε. Είναι απαραίτητο στοιχείο ανεξάρτητη δημοσιογραφία μιας ευνομούμενης πολιτείας, μιας δημοκρατικά λειτουργούσας πολιτείας. Αλλά χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν ζούμε μέρες μιας δημοσιογραφικής έτσι, άνθησης, θα έλεγα εγώ. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική δημοκρατία τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Και σχετίζεται με συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο. Δρούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα έχουν ξεπεράσει κάθε οποιοδήποτε όριο. Σε ποιους αναφέρεις? Δεν θα αναφερθώ σε κανέναν αυτή τη στιγμή. Γιατί είπατε ότι έχει το ονοματεπώνυμο. Πιάστε το σώμα των εφημερίδων και βάλετε τις μισές στην άκρη και δείτε από πίσω τι κρύβεται. Κάθε μέρα τα δείχνετε. Κάντε ένα ζάπινγκ στα κανάλια. Δέστε. Και πέστε μου αν έχει σχέση με δημοσιογραφία και ενημέρωση αυτό που συμβαίνει. Αυτός είναι ένας ανορθόδοξος πόλεμος. Αυτοί ανσταλάζουν το μίσος στην ελληνική κοινωνία. Θέλουν να δημιουργήσουν νέες διχαστικές γραμμές. Είναι φιλοπολεμικές λογικές. Σήμερα ο εμφύλιος στην Ελλάδα για αυτούς διεξάγεται με άλλο τρόπο από ό,τι παλιότερα. Με ψέματα, με συμβόλαια εκτέλεσης χαρακτήρων, ανθρώπων. Αυτό ζούμε. Δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αντιπολιτευόμενος τύπος υπήρχε πάντα, θα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως πρέπει. Θα σας έλεγα γιατί και εγώ στοχοποιήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι σε ένα πλαίσιο πολιτικής. Μπορεί να διαφώνησαν για μια άποψη που ακούστηκε, αλλά εσείς μιλάτε για κάτι άλλο όμως. Εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για κάτι άλλο και το ξέρουμε. Όπως παράδοξο φαινόμενο είναι τόσα πολλά μέσα να ανήκουν σε έναν μόνο επιχειρηματία. Κοντεύουμε να ξεπεράσουμε και τον Μπερλουσκόνη εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ναι, εσείς ουσιαστικά λέτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν στημένα συμβόλαια εναντίον προσώπων είπα αυτά και εναντίον. Που είπα, τα είπα εν πλήρη γνώση των όσων είπα και νομίζω ότι ο κόσμος που μας άκουσε μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλετε να πάμε λίγο, δεν ξέρω αν έχεις Βαγγέλη κάτι. Έχω μια ερώτηση, αλλά την κρατάω για το τέλος, γιατί είναι πολιτική ερώτηση. Ξέρω την απάντησή του, αλλά προσπαθήσω δημοσιογραφικά να τη θέσω. Αλλιώς, αν μου επιτρέπεις, την κάνω τώρα, Χρήστο. Θέλεις να πάμε σε 2-3 πράγματα που έχουν έρθει και από τον κόσμο και αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας. Το ένα ρωτάνε. Το νέο ή το παλιό. Το παλιό καταρχήν. Δεν το έχει παιδώσει ακόμα ο κόσμος το νέο.